Καλημέρα κύριε Φλάμο και καλό τάξιδο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατάς σας. Λοιπόν, πείτε μου τώρα, εσείς ήταν η πρώτη φορά που πήγατε στο Αγίωρος. Πότε ήταν η πρώτη φορά που πήγατε και πότε εμπνευστήκατε για να γράψετε αυτό το βιβλίο? Το οποίο είναι η αλήθεια ότι εγώ πρώτη φορά συναντώ βιβλίο που να περιλαμβάνει τέτοιου είδους τοποθετήσεις, εξομολογήσεις, τόσο ιδιωτικά, αν θέλετε, σε εισαγωγικά, ιδιωτικές εμπειρίες. Και εσωτερά ακόμα. Πολύ καλά τα είπατε. Δεν ήταν προγραμματισμένο. Στόχο είχα να πάω κάποτε στο Αγίωρος. Τώρα εδώ συζητάμε για πίσω από 25 χρόνια. Πριν από 25 χρόνια, ε? Ναι. Είστε αυτό που λέμε θρησκός, δηλαδή πιστεύετε πολύ, σταυροκοπιέστε όταν περνάτε από εκκλησίες, πριν φάτε κάνετε το σταυρό σας? Όχι, πιο πολύ ερευνητής είμαι. Και με τους αγιορείτες που είχα πολλές κουβέντες, μα πάρα πολλές κουβέντες, σε μια στιγμή κάναμε μια συζήτηση και μου είπε ο Ιησούς, λέω, ο Ιησούς είναι Θεός. Μου λέει ναι, και πώς χωράει σε ένα όνομα μέσα? Αυτός είναι τεράστιος, δεν μπορεί να χωρέσει ένας Θεός σε ένα όνομα. Όπως εγώ, με λένε Μάνο, εντάξει, Εμμανουήλ, με λένε Μάνο, χωράω σε αυτό το ονοματάκι. Και όχι μόνο χωράω, κολυμπάω κιόλας. Πώς μπορεί ένας Θεός να κλειστεί σε ένα όνομα? Τι ήταν αυτό που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση και το έχετε συμπεριλάβει στο βιβλίο, κύριε Φλάμο? Είναι τόσα πολλά. Τόσα πολλά. Μπορώ να σας πω μόνο δύο πράγματα. Οι εντυπώσεις μου από τις συνομιλίες με τους αγιορείτες, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες αγωνίες από εμάς τους λαϊκούς, και τα τελετουργικά, τα πρωινά τελετουργικά στο ναό, που ήταν, μου έχουν μείνει. Πάντως αυτό που είπα και λίγο νωρίτερα είναι ότι όσοι πηγαίνουν, πιστεύουν δεν πιστεύουν, συγκλονίζονται από τη ζωή στο Άγιο Όρος. Όντως. Και εγώ είχα την περιέργεια, την έρευνα, να πάω και στα κονάκια τους, να πάω σε κονάκια που τα είχαν χτίσει βράχο. Άλλαξε ο τρόπος αντιμετώπισής σας από όταν ξεκινήσατε για αυτό το ταξίδι και όταν πατήσατε το πόδι σας εκεί, και πόσες μονές και κονάκια περίπου επισκεφθήκατε? Όλα. Μονές από τις 22, αν θυμάμαι καλά, που είναι τις 18-19, τις πήγα πολλαπλώς, γιατί πήγαινα κάθε χρόνο για 8-10 μέρες. Έπαιρνα ειδική άδεια. Η άδεια ήταν για 8 μέρες. Εγώ καθόμουν και 10 λόγω γνωριμιών, πια είχα γνωριστεί μαζί τους. Και μου το επέτρεπαν. Έτσι λοιπόν ο τρόπος της σκέψης μου άλλαξε πολύ. Η ζωή μου στην πόλη με παράσυρε το ποτάμι της. Όπως όλους μας. Όπως όλους μας. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τη δουλειά που έκανα, τώρα είμαι στη σύνταξη. Έπρεπε να σηκωθώ το πρωί να κάνω αυτό που έπρεπε να κάνω, να είμαι καλός στην υπηρεσία μου, γιατί είχα υποχρέωση στους συνανθρώπους. Και το μυαλό μου όμως άλλαξε ριζικά. Αν επιτρέπετε, ποια ήταν η ενασχόλησή σας? Από μηχανολόγος, μηχανικός, κατέληξα διοικητικός σε κρατική υπηρεσία. Μάλιστα. Δημόσιος υπάλληλος, δηλαδή, δημόσιος με λίγα υπάλληλος. Λόγια για να καταλάβουν, ναι, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Και ζούσατε τη μέρα της μαρμότας. Με έναν τρόπο. Σωστά. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Οι μοναχοί που τους επισκεφθήκατε και γράψατε αυτό το βιβλίο, τους το αποστείλατε μετά και τι σας είπανε? Δεν ζει κανένας. Δεν ζει κανείς, ε? Μετά από 25 χρόνια δεν ζει κανένας. Ναι. Εγώ το καταστάλαξα όλα αυτά τα χρόνια σαν ένα ποίημα. Γιατί μόνο ένα ποίημα μπορεί να περικλείσει την άπλα του λόγου, κατά τη δική μου άποψη. Έτσι λοιπόν χρειάστηκα όλα αυτά τα χρόνια να στύψω τους καρπούς, τους χυμώδεις καρπούς που συνέλεξα από τις αγιορείτικες εμπειρίες μου, και να τους γράψω σε ένα βιβλίο. Αυτό κάπου 200 σελίδες πόσο είναι, σαν ένα ποίημα. Αυτό, χρόνια στη σκήτη και την έρημο του νου, με το Θεό για συντροφιά, ο μοναχός ψυχομαχά.
που όπου αυτό και αν ήταν. Ναι. Λοιπόν, ένα εξαιρετικό πραγματικά βιβλίο. Κύριε Φλάμο, συγχαρητήρια, καλό τάξιδο να ευχηθώ. Η περιγραφή μέσα και ο λόγος που χρησιμοποιείται, η γραφή σας είναι πάρα πολύ ωραία και εξίσου συγκλονιστική όσο και οι εμπειρίες που μας περιγράφουν όσοι επισκέπτονται το Άγιο Όρος. Δυστυχώς εμείς οι γυναίκες δεν έχουμε αυτό το προνόμιο, αλλά βιβλία σαν αυτό, σαν τον Μυστηριακό Άθο, μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά να δούμε λίγο πώς το βιώνετε κάθε φορά που το επισκέπτεστε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό τάξιδο να ευχηθώ. Χαρούμενη συνέχεια. Ευχαριστώ και εσάς και τους ακροατές σας που με δεχτήκατε τόση ώρα.